Ο Αντών Τσέχοφ, 1860 ως 1904, ήταν Ρώσος θεατρικός συγγραφέας και ένας από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Σπούδασε και εργάστηκε ως γιατρός. Είχε πει «Η ιατρική είναι η νόμιμη σύζυγός μου. Η λογοτεχνία είναι η ιερωμένη μου». Στα έργα του αποτυπώνεται η διαρκής φθορά της καθημερινής ζωής. Οι ήρωές του είναι άνθρωποι της ανώτερης κυρίως τάξης που ξοδεύουν τη ζωή τους μέσα στην πνιγυρή ατμόσφαιρα της ρωσικής επαρχίας. Ο Αντών Τσέχοφ γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1860 στο Ταγκαρόγκ, λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, στη Νότια Ρωσία. Ήταν το τρίτο από τα 6 παιδιά που επέζησαν. Ο πατέρας του, Παύλ Τσέχοφ, γιος ενός πρώην δουλοπάρικου, είχε ένα παντοπολείο. Διευθυντής της ενοριακής χοροδίας, πιστός ορθόδοξος χριστιανός και αυταρχικός πατέρας που ασκούσε σωματική βία. Ο Παύλ Τσέχοφ θεωρήθηκε από ορισμένους ιστορικούς ως το πρότυπο για τα πολλά πορτρέτα της υποκρισίας που περιέγραψε ο γιος του. Η μητέρα του, η Ευγένιβα, ήταν μια εξαιρετική αφηγήτρια που διασκέδαζε τα παιδιά με τα παραμύθια των ταξιδιών της με τον πατέρα της, έμπορο υφασμάτων, σε όλη τη Ρωσία. Στην Ταγκαρόγκ υπήρχε η ελληνική εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις αρχές του 19ου αιώνα, πίσω από την εκκλησία χτίστηκε το ενοριακό ελληνικό σχολείο. Εκεί διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα, θεολογία, μαθηματικά, ιστορία, καλλιγραφία και ψαλμωδία. Ο Τσέχοφ πήγε αρχικά σε αυτό το σχολείο μέχρι την ηλικία των 8 ετών. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το κτίριο άλλαξε ριζικά και έπαψε να είναι σχολείο. Στη συνέχεια, ο Τσέχοφ πήγε στο γυμνάσιο για αγόρια. Όταν ήταν 15 χρόνων, έμεινε στην ίδια τάξη γιατί δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις των αρχαίων ελληνικών. Το 1954 το γυμνάσιο ονομάστηκε Γυμνάσιο Τσέχοφ. Το 1876, όταν ο Τσέχοφ ήταν 16 χρόνων, ο πατέρας του κηρύχθηκε σε πτώχευση αφού ξεπέρασε τα οικονομικά του, χτίζοντας ένα νέο σπίτι και έχοντας εξαπατηθεί από τον εργολάβο. Για να αποφύγει τη φυλακή κατέφυγε στη Μόσχα, όπου η οικογένεια ζούσε σε μεγάλη φτώχεια. Ο Άντων Τσέχοφ έμεινε πίσω για άλλα 3 χρόνια για να πουλήσει τα υπάρχοντα της οικογένειας και να τελειώσει τις σπουδές του. Ο Τσέχοφ έπρεπε να πληρώνει για τη δική του εκπαίδευση, κάνοντας ιδιωτικά φροντιστήρια, πιάνοντας και πουλώντας καρλερίνες και πουλώντας σύντομα σκέτς σε εφημερίδες, μεταξύ άλλων εργασιών. Ο Τσέχοφ έστελνε κάθε ρούβλι που μπορούσε να του περισσέψει στην οικογένειά του, στη Μόσχα, μαζί με χιουμοριστικά γράμματα για να τους φτιάξει τη διάθεσή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, διάβασε πολύ και αναλυτικά έργα του Θερβάντες, του Τουργένιεφ και του Σοπενχάουερ και έγραψε ένα κωμικό δράμα μεγάλου μήκους με τίτλο «Ορφανά από πατέρα». Ο Τσέχοφ βίωσε επίσης μια σειρά ερωτικών σχέσεων. Το 1879 ο Τσέχοφ ολοκλήρωσε το σχολείο του και εντάχθηκε στην οικογένειά του στη Μόσχα, έχοντας εισαχθεί στην ιατρική σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας. Ο Τσέχοφ ανέλαβε τώρα την ευθύνη για όλη την οικογένεια. Για να τους στηρίξει και να πληρώνει τα διδακτρά του, έγραφε καθημερινά, σύντομα, χιουμοριστικά σκέτς και χρονογραφήματα της σύγχρονης ρωσικής ζωής, πολλά με ψευδόνυμα όπως «Άνδρας χωρίς πλήνα». Η πολύ μεγάλη παραγωγή του του χάρισε σταδιακά τη φήμη ως σατυρικού χρονικογράφου της ρωσικής ζωής και μέχρι το 1882 έγραφε για το περιοδικό «Θραύσματα» ενός από τους κορυφαίους εκδότες της εποχής. Ο τόνος του Τσέχοφ σε αυτό το στάδιο ήταν πιο σκληρός από αυτό που γνωρίζουμε από την όρημη μυθοπλασία του. Το 1884 ο Τσέχοφ πήρε το πτυχίο του ως γιατρός, ιδιότητα την οποία θεωρούσε πως είναι το κύριο επάγγελμά του, αν και έβγαζε λίγα χρήματα από αυτό και αντιμετώπιζε τους φτωχούς δωρεάν. Από το 1885 και μετά είχε συμπτώματα φυματίωσης. Το 1887, εξαντλημένος από την υπερκόπωση και την κακή υγεία, ο Τσέχοφ έκανε ένα ταξίδι στην Ουκρανία, το οποίο του ξύπνησε ξανά την ομορφιά της στέπας.
Κατά την επιστροφή του ξεκίνησε το διήγημα «Η Στέπα», το οποίο ο ίδιος το αποκάλεσε κάτι μάλλον περίεργο και πολύ πρωτότυπο και το οποίο τελικά δημοσιεύτηκε. Το 1888 του απονέμεται το βραβείο Πούσκιν. Ο θάνατος του Νικολάη, αδελφού του Τσέχοφ, από φυματίωση το 1889, επηρέασε το έργο του «Μια μουντή ιστορία», που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο και αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει το τέλος μιας ζωής που συνειδητοποιεί ότι ήταν χωρίς σκοπό. Ο άλλος αδελφός του Τσέχοφ, ο Μιχαήλ, ο οποίος κατέγραψε την κατάθλιψη και την ανησυχία του αδελφού του, μετά το θάνατο του Νικολάη, εκείνη την εποχή ερευνούσε τις φυλακές στο πλαίσιο των νομικών του σπουδών. Και ο Αντών Τσέχοφ, αναζητώντας σκοπό στη ζωή του, σύντομα ο ίδιος απέκτησε αιμονή με το θέμα της μεταρρύθμισης των φυλακών. Το 1890 ο Τσέχοφ ξεκίνησε ένα δύσκολο ταξίδι με τρένο, άμαξα και ατμόπλοιο στη ρωσική Άπο Ανατολή, πηγαίνοντας στο κάτεργο, τη σοφρονιστική αποικία όπως λεγόταν, στο ρωσικό νησί Σαχαλίν, βόρεια της Ιαπωνίας, όπου πέρασε 3 μήνες παίρνοντας συνεντεύξεις από χιλιάδες κατάδικους και επίκους. Τα γράμματα που έγραψε ο Τσέχοφ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Σαχαλίν θεωρούνται από τα καλύτερά του. Ο Τσέχοφ βρήκε λογοτεχνική έκφραση για την κόλαση του Σαχαλίν στο μεγάλο του διήγημα «Η δολοφονία». Το 1891 ταξιδεύει στην Ευρώπη. Επιστρέφοντας στη Ρωσία εργάζεται εντατικά ως γιατρός για την καταπολέμηση της χολέρας. Εγκαθίσταται στο Μελίχοβο της Ουκρανίας, όπου ως γιατρός εξυπηρετεί 26 γοριά και 7 εργοστάσια. Οι δαπάνες του Τσέχοφ για φάρμακα ήταν σημαντικές, αλλά το μεγαλύτερο κόστος ήταν να ταξιδεύει αρκετές ώρες για να επισκεφτεί κάποιον άρρωστο, γεγονός που μείωνε το χρόνο του για συγγραφή. Ωστόσο, το έργο του Τσέχοφ ως γιατρός εμπλούτησε τη γραφή του, φέρνοντάς τον σε στενή επαφή με όλα τα τμήματα της ρωσικής κοινωνίας. Το 1894, ο Τσέχοφ άρχισε να γράφει το έργο του «Ο Γλάρος» σε ένα δωμάτιο που είχε χτίσει στο περιβόλι του στο Μελίχοβο. Στα 2 χρόνια από τότε που μετακόμισε εκεί, είχε ανακαινήσει το σπίτι, ασχολήθηκε με τη γεωργία και την κυπουρική, περιποιήθηκε τον Οπορώνα και τη Λίμνη και φύτεψε πολλά δέντρα, τα οποία, σύμφωνα με τον αδελφό του Μιχαήλ, φρόντιζε σαν να ήταν παιδιά του, καθώς τα κοιτούσε ονειρευόταν πώς θα ήταν σε 300 ή 400 χρόνια. Το 1896, με χρήματα που συγκεντρώνει από εράνους, φιλανθρωπίες και παραστάσεις, χτίζει ένα σχολείο στο Ταλέζ. Γράφει το έργο ο Θείος Βάνιας. Νέα κρίση της αρρώστιας του το 1897 τον αναγκάζει να πάει για ένα διάστημα στη Ριβιέρα της Νότιας Γαλλίας. Τον Μάρτιο του 1897, ο Τσέχοφ υπέστη μεγάλη αιμορραγία από τους πνεύμονες κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα. Με μεγάλη δυσκολία πίστηκε να μπει σε κλινική, όπου οι γιατροί διέγνωσαν φυματίωση στο πάνω μέρος των πνευμόνων του και διέταξαν αλλαγή στον τρόπο ζωής του. Μετά τον θάνατο του πατέρα το 1898, ο Τσέχοφ αγόρασε ένα οικόπεδο στα περίχωρα της Γιάλτας και έκτισε μια βίλα, τη Λευκή Ντάτσα, στην οποία μετακόμισε με τη μητέρα και την αδελφή του το επόμενο έτος. Αν και φύτεψε δέντρα και λουλούδια, κράτησε σκύλους και ήμερους γερανούς και δέχτηκε επισκέπτες όπως ο Λέων Τολστόη και ο Μαξίμ Γκόρκι. Το 1899 ο Τσέχοφ έγραψε ένα από τα πιο διάσημα διηγήματά του, την Κυρία με το Σκυλάκι, το οποίο περιγράφει μια παράνομη σχέση, που αρχικά φαίνεται σαν ένας τυχαίος σύνδεσμος μεταξύ ενός κυνικού παντρεμένου άντρα και μιας δυστυχισμένης παντρεμένης γυναίκας, που συναντιούνται ενώ κάνουν μόνοι τους διακοπές στη Γιάλτα. Το 1900 ο Τσέχοφ έγραψε το έργο «Οι Τρεις Αδερφές». Το έργο παρουσιάστηκε το 1901 στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας. Το ρόλο της μεγαλύτερης αδελφής έπαιζε η Όλγα Κνίπερ. Στις 25 Μαΐου 1901 ο Τσέχοφ παντρεύτηκε την ηθοποιό Όλγα Κνίπερ. Μεγάλα διαστήματα όμως έμεναν χωριστά, γιατί η Όλγα ήθελε να παίζει σε θέατρα στη Μόσχα για να προχωρήσει την καριέρα της, ενώ ο Τσέχοφ έγραφε τα έργα του στη Γιάλτα. Το 1904 το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας παρουσίασε σε σκηνοθεσία του Στανισλάφσκι το τελευταίο έργο του Τσέχοφ «Ο Βυσσινόκηπος», που γράφηκε το 1903.
Ο ίδιος ο Τσέχοφ χαρακτήρισε αυτό το έργο ως κωμωδία. Ωστόσο, τόσο ο Στανισλάφσκι όσο και η πλειονότητα των μετέπειτα θεατρικών αναπαραστάσεών του το αντιμετώπισαν ως δράμα με τραγικά στοιχεία. Στις 15 Ιουλίου 1904, ο Τσέχοφ πέθανε από τη φυματίωση σε ηλικία 44 χρόνων.